Ένα ακόμη σεμινάριο της Πανελλαδικής Δράσης Επιμορφωτικών Σεμιναρίων «Προστάτεψε το παιδί σου από το ηλεκτρονικό έγκλημα» διοργανώθηκε αυτή τη φορά στην πόλη των Ιωνίνων από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία iDialogue το απόγευμα της Δευτέρας στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και πρόεδρος του Cyber Security International Institute, Μανώλης Φακιανάκης. Στη δράση, ως ομιλήτρες συμμετείχαν ακόμη η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια και υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών Βέρα Θανασίου, καθώς και η ψυχολόγος εγκληματολόγος Μαρίσα Βουλγαράκη. Στη διάρκεια των συγκεκριμένων σεμιναρίων, οι γονείς, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τους κινδύνους που ελοχεύει η χρήση του διαδικτύου και για τους ασφαλείς τρόπους περιήγησης των παιδιών σε αυτό. Η ασφάλεια του ίντερνετ έχει να κάνει με το απόλυτο. Δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Ό,τι αποδικεύεται σε cloud, καλό μεν, εύκολο δε, μας εξυπηρετεί, αλλά να μην είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Να μην είναι δεδομένο το οποίο θα έχει να κάνει με τα δικά μας στοιχεία, με τη ζωή μας την ερωτική, με τα προσωπικά στοιχεία μας και πάνω απ' όλα με ευαίσθητα δεδομένα. Όλα αυτά τα έχουμε σε ένα αστικά και εξωτερικό εκτός cloud. Γιατί τα cloud όλα μπορούν να μας κάνουν να κλάψουμε. Έτσι λοιπόν, για να μην κλάψουμε και να μην τα δούμε τα δεδομένα μας δεξιά και αριστερά, πηγαίνουμε και τα αποθηκεύουμε σε καταστάσεις που είναι απόλυτα ασφαλείς 100%. 100% ασφάλεια έχουμε μόνο σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους. Και πάμε σε μια άλλη κατάσταση του ίντερνετ. Το grooming είναι το θέμα που απασχολεί όλους μας. Είναι τα chat που κάνουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας εύκολα παραμυθιάζονται και τα παιδιά μας εύκολα έρχονται σε επαφή με τρίτους ανθρώπους μέσα από τα εικονικά δωμάτια. Μιλάνε τα παιδιά με 100, 200, 300 άτομα και δεν τα ξέρουν. Δεν ξέρουν ποιος κρύβεται πίσω. Εδώ λοιπόν θα σας δείξουμε το τι λένε οι παιδόφιλοι, αυτοί που προσπαθούν να αποπλανήσουν τα παιδιά μας, αυτοί που προσπαθούν να κάνουν κακό στα παιδιά μας. Κοιτάξτε λοιπόν μια εξομολόγηση ενός ανθρώπου που λέει τι επικρατεί και τι γίνεται με τα παιδιά μας. Κάνω παρέα με παιδάκια 12 με 14 ετών. Κάνω και με μικρότερα. Τα βρίσκω στο ίντερνετ. Μπαίνω σε chat rooms, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα ρωτάω πόσο χρόνο είσαι, σε ποιο σχολείο πας. Κάποια τα βάζω να μου στείλουν και φωτογραφίες τους. Με μαλλιό. Αν τα αφήσει η μάνα τους ή κάνουν κομπάρα από το σχολείο, βρισκόμαστε σε κάποιο πάρκο, σε κάποια παιδική χαρά, μπορεί και έξω από το φροντιστήριο αγγλικών τους. Δύο από αυτά κατάφεραν να τα πείσω να έρθουν και σπίτι μου. Μ' αρέσουν πολύ τα παιδάκια. Μην ανησυχείτε όμως, δεν πρόκειται να με καταλάβει κανείς. Στο διαδίκτυο το κακό έχει αγγελικό πρόσωπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα παιδιά μας πρέπει να προσέχουν, δεν πρέπει να μιλάνε με όποιον να είναι, αλλά και αν μιλάνε με όποιον να είναι, δεν πρέπει να το πιστεύουν. Το ενδιαφέρον που έδειξαν οι γενιώτες για τη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν πολύ μεγάλο. Με αποτέλεσμα, η αίθουσα των παλιών σφαγείων αποδειχτεί πολύ μικρή για να τους χωρέσει όλους. Έτσι, ο Μανώλης Φακιανάκης ξεκίνησε την ομιλία του, ζητώντας μια συγγνώμη από τον κόσμο που δεν μπόρεσε να βρει μια θέση και δίνοντας την υπόσχεση ότι σύντομα η εκδήλωση θα επαναληφθεί στα Γιάννενα.